Κάνα τα πάντα μόνο για το παιδί. Ο πατέρας του βρέφους που πνίγει και στον αλιάκμονα ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί. Το κοριτσάκι αύριο θα γιόρταζε τα πρώτα του γενέθλια. Θρυνούμε. Είμαστε σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Η μητέρα μου κοιμάται πάνω στο κρεβατάκι της, κλαίει καθημερινά. Δεν ήξερε, όπως δηλώνει δικηγόρος του, το ψυχιατρικό ιστορικό της 29χρονης. Έβλεπε μια γυναίκα με έντονη προσωπικότητα, κυκλοθυμική και μέχρι εκεί. Η 29χρονη οδηγήθηκε το πρωί στον ανακριτή κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και κατέθεται για περισσότερες από 3 ώρες. Αρνήθηκε και πάλι την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Δεν σκότωσα το μωρό μου. Αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω θα το βοηθούσε όταν κατάλαβε ότι έπεσε στο ποτάμι. Θα είχα αντιδράσει διαφορετικά. Οι απαντήσεις, ωστόσο, δεν έπεισαν τον ανακριτή. Με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, 29χρονη, προφυλακίστηκε. Διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Αυτό που βίωσε εκεί ήταν μια απέσια κατάσταση στην οποία δεν εδύνατο να.